Γεια σας και καλώς ορίσατε σε μία ακόμα παρουσίαση. Σήμερα θα δούμε σε αυτό το βίντεο πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μία διαφήμιση στο Facebook σε στυλ καρουζέλ με εναλλαγές εικόνων. Θα έρθετε αρχικώς στη σελίδα σας, θα πατήσετε διαχείριση διαφημίσεων και θα έρθουμε στο πάνελ για να δημιουργήσουμε τη διαφήμιση. Επιλέγουμε δημιουργία διαφήμισης ή εδώ, εφόσον δεν έχετε κάποια είδη, ή δεξιά πάνω. Ο σκοπός κυρίως πάντα των εικόνων που επιλέγουμε είναι να παρουσιάσουμε κάποιες υπηρεσίες ή προϊόντα για να μπορέσουμε να τα προωθήσουμε πιο σωστά στο κοινό. Οπότε συνεπώς η πιο σωστή επιλογή είναι η αύξηση επισκεψιμότητας του ιστοτόπου. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε το όνομα στο name της εκστρατείας. Πατάμε συνέχεια και ερχόμαστε στο αρχικό μας μενού για το κοινό. Στα αριστερά έχουμε δημιουργία νέου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή ένα ήδη προσαρμοσμένο κοινό που έχουμε φτιάξει, αλλά μπορούμε να φτιάξουμε και ένα καινούριο, είτε από αρχείο πελετών, είτε από κίνηση στο τόπο, είτε από δραστηριότητες εφαρμογή, ακόμα και αλληλεπίδραση στο Facebook. Επιλέγουμε τη χώρα, στην προκειμένη περίπτωση εμείς θα επιλέξουμε την Ελλάδα, εφόσον η διαφήμιση μας αφορά μόνο Έλληνες, μπορείτε να βάλετε και την Κύπρο αν θέλετε. Επιλέγετε την ηλικία που θέλετε να στοχεύσετε. Μπορείτε να βάλετε και πιο κάτω των 18, εφόσον μπορεί να μιλάμε για παιδικά παιχνίδια ή κάτι άλλο. Επιλέγουμε άντρες ή γυναίκες. Στις γλώσσες επιλέγουμε ελληνικά όπως και αγγλικά, για να είμαστε μέσα σε όλα. Και εδώ ερχόμαστε σε ένα πολύ βασικό σημείο της διαφήμισης όσον αφορά τη λεπτομερή στόχευση σχετικά με τα ενδιαφέροντα. Εάν παράδειγμα θέλουμε να προωθήσουμε κάτι σχετικά με την εκπαίδευση, επιλέγουμε εκπαίδευση η οποία έχει αρκετές υποκατηγορίες όπως βλέπετε, εκμάθηση, μαθητής, σχολείο, πανεπιστήμιο, δευτεροβάθμια εκπαίδευση κτλ. Αν θέλουμε δηλαδή να στοχεύσουμε σε συγκεκριμένα πράγματα, σας βγάζει και δεξιά πόσος κόσμος έχει ενδιαφέρον την εκμάθηση, αυτό είναι παγκόσμιο βέβαια συγκεκριμένο νούμερο, αλλά γενικότερα σας δείχνει σύμφωνα με τα likes που κάνει ο κάθε χρήστη, σύμφωνα με τις δραστηριότητες, τα shares, τα σχόλια που αφήνει σε σελίδες και συγκεντρώνει όλα αυτά τα στοιχεία. Επιλέγετε παράδειγμα εσείς αν θέλετε να ασχοληθείτε με κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο. Καλό είναι να επιλέξετε και κάποια έτσι παρεμφερή για να μπορείτε να είστε μέσα στο κλίμα σχετικά με το κοινό που θέλετε να στοχεύσετε. Μην επιλέξετε δηλαδή μόνο μία συγκεκριμένη κατηγορία, μπορείτε να επιλέξετε και κάποιες παρεμφερείς, αλλά πάντα κοντινές στο αντικείμενο που θέλετε να επιλέξετε. Επιλέγουμε λοιπόν εμείς σχετικά με αυτό που θέλουμε στην εκπαίδευση. Εδώ στις συνδέσεις λοιπόν, ερχόμαστε από κάτω, έχει σελίδες Facebook, μπορείτε να επιλέξτε να στοχεύσετε στα άτομα τα οποία αρέσει η σελίδα σας, στους φίλους όσων αρέσει η σελίδα σας ή να εξαιρεθούν όσοι τους αρέσει η σελίδα σας, δηλαδή να κερδίσετε μόνο καινούργια likes χωρίς να θέλετε να διαφημίσετε κάποιο συγκεκριμένο προϊόν. Όταν όμως θέλετε να προωθήσετε κάποιο προϊόν συγκεκριμένα από την ιστοσελίδα σας, θα πρέπει να μην επιλέξετε τίποτα από όλα αυτά, καθώς στοχεύετε και στους φίλους που έχετε ήδη. Όταν αφορά εφαρμογές, μπορείτε να επιλέξετε άτομα που έχουν χρησιμοποιήσει την εφαρμογή, φίλοι όσων έχουν χρησιμοποιήσει, όπως και να εξαιρεθούν όσοι ήδη την έχουν χρησιμοποιήσει για να πουλήσετε συγκεκριμένα σε καινούριους. Το ίδιο ισχύει για τις εκδηλώσεις, όπως μπορείτε να δημιουργήσετε και σύνθετους συνδυασμούς. Εάν θέλετε να κρατήσετε το συγκεκριμένο κοινό, πατάτε αποθήκευση αυτού του κοινού, αποθήκευση αυτού του κοινού δηλαδή, αφήνετε το αυτόματο τοποθετήσεις, γιατί προβάλλονται, όπως σας λέει εδώ, χαρακτηριστικά αυτόματα στο κοινό, στις τοποθεσίες που είναι πιθανό να αποδίδουν καλύτερα και κάνει καλύτερη βελτιστοποίηση. Εδώ βάζετε τον ημερήσιο προϋπολογισμό που θέλετε. Υπάρχει και εφάπαξ ο στάνταρ. Συνίσταται ο ημερήσιος για να ξέρετε τι σας γίνεται σχετικά. Βλέπετε εδώ δεξιά αναλυτικά ό,τι έχετε επιλέξει. Βάζετε την έναρξη, όπως και την ώρα, όπως και τη λήξη που θέλετε να τελειώσει. Σας εμφανίζει πόσες μέρες εδώ συνολικά και το συνολικό ποσό που τυχόν θα ξοδέψετε σύμφωνα με τον ημερήσιο προϋπολογισμό. Βελτιστοποίηση για προβολή διαφήμισης, κλικ σε συνδέσμους. Συνήθως βάζουμε αυτό για να πάρουμε τα κλικ προς την ιστοσελίδα μας. Εμφανίσεις είναι η εμφάνιση όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες. Και απήχηση προβάλλεις διαφημίσεις μόνο μία φορά την ημέρα.
το οποίο είναι για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Συνήθως επιλέγουμε τον προτινόμενο στόχο κλικ σε συνδέσμους. Το ποσό προσφοράς είναι ότι επιτρέπουμε αυτόματα στο Facebook να ορίζει την προσφορά που θα μας βοηθήσει να εξασφαλίσουμε περισσότερα κλικ. Το επιλέγουμε αυτό. Το κλικ σε σύνδεσμο CPC σύμφωνα με το κλικ. Προγραμματισμό διαφήμισης. Έχουμε την επιλογή συνεχή εμφάνιση των διαφημίσεων ή προγραμματισμένη εμφάνιση επιλέγοντας την προγραμματισμένη. Αυτό είναι μόνο εφόσον έχουμε επιλέξει τον εφάπαξ προϋπολογισμό. Πάμε να το δούμε και αυτό. Βάζουμε δηλαδή ένα στάνταρ ποσό και μέχρι πόσο θα δημοσιευθεί, πόσο θα υπάρχει η διαφήμιση αυτή, και εδώ επιλέγουμε τις ώρες από τις οποίες πιστεύουμε ότι θα έχει καλύτερη απήχηση. Δηλαδή δεν θέλουμε η διαφήμισή μας να εμφανίζεται παράδειγμα 5 τη νύχτα. Θέλουμε να εμφανίζεται από τις 12 παράδειγμα το μεσημέρι 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από εδώ επιλέγουμε το διάστημα παράδειγμα η οποία θα προβάλλεται κατά τη διάρκεια αυτών των ώρων με βάση την τοπική ώρα του κοινού. Δηλαδή με ώρα Ελλάδος. Τύπος προβολής κανονική, το όνομα του διαφημιστικού συνόλου μπορείτε να το επιλέξετε εσείς και πατάμε συνέχεια. Η επιλογή λοιπόν του καρουζέλ είναι οι εναλλασσόμενες εικόνες. Επιλέγετε τη σελίδα που θέλετε να στοχεύσετε. Αφού έχετε επιλέξει σελίδα, προσθέτετε ένα λογαριασμό. Σε περίπτωση που θέλετε να συνδέσετε ένα Instagram λογαριασμό για να εμφανίζονται διαφημίσεις σας και εκεί, γράφετε το κείμενό σας και εδώ κάτω επιλέγουμε έως 5, 6, 7... μέχρι 8 εικόνες. Μπορείτε να βάλετε και παραπάνω, αλλά θα αρχίσει να κουράζει. Συνεπώς επιλέγετε μέχρι το πολύ 8 εικόνες. Πάμε, επιλέξτε εικόνα. Στο ανεβάστε εικόνα, σας την εμφανίζει εδώ δεξιά για να δείτε την προεπισκόπηση. Βάζετε τον τίτλο μέχρι 40 χαρακτήρες, περιγραφή μέχρι 20 χαρακτήρες και το URL το οποίο θέλετε να στοχεύσετε για να πηγαίνει ο χρήστης. Επιλέγετε από εδώ το κείμενο που θέλετε να εμφανίζετε. Παράμετροι URL, αυτό δεν χρειάζεται απαραίτητος. Όπως μπορείτε να βάλετε και pixel παρακολούθηση μέσα πάνω στο site σας, δηλαδή πίσω από τον κώδικα, για να μπορείτε να κάνετε μια παρακολούθηση των μετατροπών από το pixel και να ακολουθήσετε τη στρατηγική του remarketing. Αφού επιλέξετε λοιπόν την εικόνα, σας εμφανίζει και συγκεκριμένες εναλλαγές. Άμα θέλετε επιλέγετε την βίντεο παρουσίαση διαδοχικών εικόνων, εδώ όμως μιλάμε για εναλλασσόμενες, και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία βλέπετε στον τίτλο ο τίτλος που θα εμφανίζεται και από κάτω η περιγραφή όπως και το κλικ. Μόλις βάλετε και τις υπόλοιπες εικόνες θα εμφανιστούν εδώ στα δεξιά με τον άλογο κείμενο που θα βάλετε, βλέπετε και στο κινητό πώς εμφανίζεται και στη δεξιά στήλη του Facebook όπως και στο Instagram αν επιλέξετε. Αφού ολοκληρώσετε την διαδικασία πατάτε υποβολή παραγγελίας και είστε έτοιμοι και αναμένετε να ξεκινήσει η διαφήμισή σας εντός ολίγων λεπτών. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μια ακόμη παρουσίαση. Ελπίζω να σας βοήθησα. Μείνετε συντονισμένοι. Όποια πορεία έχετε μπορείτε να αφήσετε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο ή να σας βοηθήσω εγώ να στήσετε την δικιά σας διαφήμιση στο Facebook. Κάντε subscribe στο κανάλι για να ενημερώνεστε και για τους επόμενους οδηγούς που έρχονται πολύ συντόμως.